Ο Τάσος είναι υπόδειγμα. Ναι. Τι έχουμε, από τη γραμμή, λέει ο Τάσο. Ενστερνίζεις αυτά τα περί πολλών αλλαγών. Όχι, πολλές αλλαγές δεν βλέπω. Μια ανακατοίκη υπάρχει στη στην Κότσιρα. Αυτό εντάξει. Ωραία. Που έχει ένα προβάδισμα ο Βαγιανίτης. Δεν ξεγράφουμε το Σάντσες. Όπα, υπάρχει. Α, να παίξει ο Σάντσες, ε. Εγώ βλέπω και ο Σάντσες. Δεν το αποκλείω, να σας πω για ποιο λόγο δεν το αποκλείω. Το προβάδισμα ο Βαγιανίτης που έχει και ρυθμό, διότι Σάντσες στο αμυντικό κομμάτι δίνει μεγαλύτερη ισορροπία. Ναι. Και στη μάνης φάση μπορεί να βοηθήσει περισσότερο, αλλά σίγουρα με τον Βαγιανίτη. Παίρνεις πολλά περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι, έτσι, ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει προβάδισμα ο Βαγιανίδης και ο Τσάντης είναι ο Σάντσες. Η μεσά γραμμή είναι σίγουρη η πιστεύω του Κουρμπέλη. Η μεσά γραμμή δηλαδή πιστεύω θα είναι Ρούμπεν Κουρμπέλης Τσέριν. Ναι. Ο Ματσίνη θα παίξει. Ναι. Και τώρα παίζεται με μια θέση μεταξύ, βλέπω εκεί Παλάσιος Μπερνάρ, εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Μήπως, δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Παλάσιος μπορεί να χάσει θέση από τον Μπερνάρ. Σε αυτό το μάτσο δεν εντάξει, δεν ξέρω. Είναι πολύ απλό. Γκολ στη Θεσσαλονίκη, θυμίζω στο προηγούμενο, πέρασε με αλλαγή, τον Μπερνάρ. Αλλαγή έπαιξε. Ναι, ναι, αλλά με δικό του γκολ πέρασε ο Παναθηναϊκός. Περίμενε να παίξει Παλάσιος ή Μπερνάρ στα πλαγιά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και δηλαδή, μετά από την εμφάνιση που έκανε ο Μπερνάρ να πάρει τη θέση του Παλάσιο. Απίθανο. Έχει Παλάσιο δεν έκανε, δεν έσκησε. Όχι, αλλά ο άλλο να δει πώ δεν έσκησε. Συμφωνώ. Ο Παλάσιος πήρε και το πέναλτι, είχε και τις δύο κεφάλες, κουτσά στραβά, κάτι έκανε. Εγώ, κοίταξε, βλέπω Παλάσιος Ματσίνη, Ιωαννίδης Φόρα μπροστά και πίσω Σέκη Βελσάρλια Χουάνκαρ, Βαγιανίδη, οι Σάντσες και οι Πρινιόλοι. Αυτούς βλέπω. Και τα χα που είπαμε. Να θυμίσω ότι στο μάτι του Βικελίδης, που ο Παναγικός κέρδισε, είχε ξεκινήσει με τον Μπερνάρ αριστερά, τον Ματσίνη δεξιά και τον Ιωαννίδη σεντερφόρ, τριάδα στα χαφ. Και μετά έβαλε τον Παλάσιος. Και μετά έβαλε τον Παλάσιος, έβαλε και τον Μπερνάρ. Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι ο Ματσίνης στο μάτς αυτό. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα ο Παναθηναϊκός. Ο Ντουμπάτζο έμοιαζε με Ντάνι Άλβες σε εκείνο το μάτς. Πραγματικά του πέρναγε όπως ήθελε στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Έβαλε και τον πρώτο γκολ. Θυμάμαι σε εκείνο το παιχνίδι δεν είχε πάει καλά η αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού με τον Μπερνάρ μπροστά και πίσω τον Χουάνκαρ. Στην πορεία όμως το βοήθησε πάρα πολύ ο Ματσίνη, διότι είχε κάνει ένα καταπληκτικό πρώτο 20 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός βρήκε και γκολ ουσιαστικά από το Ματσίνη και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός το γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο με κάποιες αλλαγές που έκανε και πήρε το γκολ στο παλάτι του Παλαιού στο τέλος. Εντάξει, είναι διαφορετικό παιχνίδι αυτό. Το μόνο που μοιάζουν τα δύο παιχνίδια είναι σε ένα κομμάτι, ότι και σε εκείνο το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε πάει με την πλάτη στο τοίχο. Δηλαδή, προερχόταν από εκείνη την καταστροφική εβδομάδα, δεκαήμερο που είχε χάσει τρεις φορές από τον ΠΑΟΚ και χάσει και από τα Αστέρα στην Τρίπολη. Είχε κάνει μία μόνο νίκη από τη Λαμία στη Λεωφόρο που όμως ήταν πολύ κακός. Έχει κερδίσει τη Λαμία, αλλά με είχε κάνει φάσεις πριν να ανοίξει το σκορ. Και πήγε να παίξει τον Άρη για να επανέλθει. Και βλέπεις το πρώτο 20 άρτζο και λες πάει. Προηγείται και ο Άρης, λες τελείωσαν όλα. Εκεί έκανε την ανατροπή και από τότε ο Παναθηναϊκός μέχρι σήμερα. Έχει νίκες και ισοπαλίες, η μία που πόνισε πάρα πολύ με το Βόλο, οι δύο που είναι εκτός έδρας σε ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ και δεν έχει δεχθεί και γκολ. Αλλά δεν έχει βάλει και πολλά γκολ, έχει βάλει μόνο 6. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι ότι αμυντικά δεν στέγει καλά, το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι επιθετικά δεν σκοράρει. Και τα γκολ του τα έχει πάρει σύντομα τρομερή, από τον Παλάσιο και από τον Ματσίνη στα ίδια παιχνίδια, δηλαδή. Παλάσιο Ματσίνη σκόραρα με τον Άρη, Παλάσιο Ματσίνη σκόραρα και με τον Μαδιολικό. Έχει πάρει γκολ από τον Ιωαννίδη, 2, από τον Σπόραρ και από τον Κουρμπέλη. Αυτά είναι τα γκολ που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με τα γκολ που παίρνει από τους μεσοεπιθετικούς, από τα χάφτα κυρίως πιστεύω εγώ, αλλά και από τους επιθετικούς, ειδικά τον τελευταίο μήνα και γι' αυτό τον λόγο. Για να μην υπολογίσουμε, έχασε και δεν κέρδισε και το Βόλο. Διότι αν ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει το Βόλο, θα κάνουμε τελείως διαφορετική κουβέντα σήμερα. Φυσικά και θα ήταν πάλι υποχρεωμένος ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον Άρη, αλλά λες, θα μπορούσε να φέρει ένα χ και να κέρδισε διάξει το Βόλο και να ήταν ουσιαστικά πρώτος στην ισοβαθμία με την Άρη. Θέμα είναι να μην χάσει από τον Άρη. Αν χάσει από τον Άρη είναι μεγάλη ζημιά. Ναι, και η ισοπαλία του κάνει ζημιά, Αντωνή. Ναι. Διότι η Άρη θα πάει στο συνδύο και θα έρχεται μια Κυριακή που θα παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και ΑΕΚ Άρης. Οπότε την Κυριακή, αν δεν κερδίσει και τον Ολυμπιακό, μπορεί ΑΕΚ από εκεί που ήταν στο πλην 2 να βρεθεί στο συν 4. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι δύο παιχνίδια, είναι πάρα πολύ κομβικά και το τι είναι κομβικά το ξέρουμε από πριν,
τα έκανε ακόμα πιο κομβικά ο Παναθηναϊκός με την αυτοκτονία που έκανε τον γκολ. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και πριν το μάτς. Ότι αυτό, αυτό το παιχνίδι είναι ανεπίτρεπτο που δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Μα καμία όμως από κανέναν. Αυτό το μάτς όταν πας για πρωτάθλημα πρέπει να μπεις με κάθε τρόπο να το πάρεις. Και τρία πούλμαν που βάλει και 100 λεπτά καθυστερήσεις να έχουν κάνει, πρέπει να μπεις μέσα για να πάρεις το παιχνίδι. Απλά τα πράγματα. Τώρα, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να καλύψει αυτή την κέλα, πρέπει να κάνει νίκες. Να πάει και στη Θεσσαλονίκη, να κερδίσει το Ολυμπιακό μέσα, να κάνει τέτοιες νίκες. Αν τις κάνει, μπορεί να τις βήσει αυτή την κέλα. Αλλά πρέπει να τις κάνει. Δεν είναι καθόλου εύκολο να τις κάνει. Διότι εγώ ξαναλέω, ο Άρης, επειδή εγώ συμφωνώ με τη δήλωση που έκανε ο Τζίζη, νομίζω ότι Τζίζη την έκανε την πίεση, την έχει ο Άρης, δεν έχει να χάσει κάτι. Όχι. Τι έγινε δηλαδή. Εντάξει, χάσει την Ευρώπη. Ναι. Μα δεν κρίνεται και για την Ευρώπη. Δηλαδή, ο Άρης μα κερδίσει έχει. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αυτό σου λέω, δεν έχει να χάσει κάτι ο Άρης. Θα χάσει τον σήμερα. Άλλωστε, δηλαδή, πάλι με τον Βόλο θα κρυθούν όλα. Δεν είναι... Ακριβώς. Την πίεση την έχει ο Παναθηναϊκός. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένα μεγάλο πρέπει. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, υπάρχουν αρκετά παιχνίδια που μπορώ να θυμηθώ που ο Παναθηναϊκός πήγε με πολύ μεγάλη πίεση να τα πάρει και τα πήρε. Τα πήρε, ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τον Παναθηναϊκό λίγο τον φοβάμαι εγώ όταν υπάρχει έτσι μια γενική ικανοποίηση, είναι ότι όλα πάνε καλά κλπ. Και μπορεί να σου κάνει μια κουφή γκέλα από το πουθενά. Όπως έγινε με τον Βόλο. Δεν νομίζω υπήρχε άνθρωπος πριν το μάθημα τον Βόλο που θα πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός θα πήρε. Και το άλλο, όλα δεν πάνε καλά και να πάει να συνεχίσει το σερί όπως έγινε μετά τον Ιωνικό με τον Όφη. Άγχος μεγάλο μετά, με τον Όφη έβγαλε άγχος μεγάλο, έχεις δίκιο. Γίνονται, τα πάντα μπορούν να γίνουν, ξέρεις, στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ξέρεις, να αντιδράσει έτσι μια ομάδα, να αντιδράσει αλλιώς μια ομάδα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει για την ισοπαλία από το βασικό, εντελώς. Όχι, δεν υπάρχει ισοπαλία, Αντώνης, το λέω ειλικρινά. Όχι, Ο στόχος είναι νίκη, άμα τι να την κάνει την ισοπαλία. Να την κάνει ισοπαλία, να φύγει η ΑΕΚ στους δύο βαθμούς και μετά τι, θα κυνηγάει την ΑΕΚ. Και μετά να έχει ένα Ολυμπιακό. Δεν πρέπει να χάσει. Ναι, αλλά δεν είναι, δεν είναι ισοπαλία από την ώρα που συμπέρι το... Θα σου πω... Ξέρεις ότι δεν σκοράρεις. Αν ήταν 3-4 βαθμούς μπροστά ο Παναθηναϊκός, από τον δεύτερο, θα σου έλεγα από το να, από το να χάσει είναι καλύτερο να φύγει ισοπαλία. Ναι, αλλά τώρα, σίγουρα. Ναι, από τώρα όμως μόνο η νίκη του κάνει το Παναθηναϊκό. Δεν του κάνει άλλο αποτέλεσμα. Και για να κερδίσει θα πρέπει να παίξει τελείως διαφορετικά από ό,τι έπαιξε το μάθημα τον Άρη Θεσσαλονίκη που το πήρε. Αν και κέρδισε τότε πρέπει να μπει τελείως διαφορετικά. Διότι ο Άρης θα μπει με μία ορμή και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτό να το σταματήσει και να βρει τους χώρους και κυρίως να είναι αποτελεσματικός. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή 4-5 φάσεις και να μην βάλει ένα γκολ. Αν αυτό συμβεί και σήμερα δεν πρέπει να κερδίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά. Έγινε. Τα λέμε. Εντάξει. Έγινε. Τα λέμε. Γεια.